σε ρυθμούς Χριστουγέννων και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου που φωταγώγησε μια χαρουπιά, στέλνοντας ευχή σε όλο τον κόσμο το 2024 να είναι μια χρονιά ηθαλή, γεμάτη ζωή και ενέργεια, όπως τα φύλλα του δέντρου. Η χαρουπιά είναι ένα πολύ αγαπημένο δέντρο και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και είναι το δέντρο που είναι στο κέντρο αυτού του κήπου. Και είδαμε όλο το συμβολισμό, ένα δέντρο το οποίο δεν χάνει τα φύλλα του, είναι ηθαλές, άρα είναι πάντα νέο. Έχει μεγάλη μακροβιότητα, έτσι, οπότε μπορούμε να ευχηθούμε να ζούμε πολλά χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κάναμε αυτή τη γιορτή στον κήπο φέτος, γιατί θέλαμε να μεταφέρουμε τις ευχές μας για τα Χριστούγεννα και την καινούργια χρονιά με έμπνευση από τα ωφέλη αυτού του δέντρου. Και γι' αυτό φέτος ευχόμαστε τα χρόνια πολλά που να είναι αϊθαλή και γλυκά όπως η καρπή της, το δέντρο και η καρπή της χαρουπιάς. Την πρωτότυπη φωταγώγηση απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι που διασκέδασαν στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, την οποία πλαισίωσε με μελωδίες το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Ήρθε το σύνολο χάλκινων πνευστών της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας σε ένα πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία έτσι τα είχε ενορχιστρώσει και τα είχε διασκευάσει ο υπεύθυνος καθηγητής του συνόλου, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπακόλας, και δίφθηνε ο μαέστρος της ορχήστρας μας, ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς. Και μας έβαλαν έτσι στο κλίμα των ημερών. Τα παιδιά ανταποκρίνονται πάρα πολύ, εξαιρετικά ανταποκρίνονται σε όλες αυτές τις προσκλήσεις. Τους αρέσει, είναι πάρα πολύ όμορφο να παίζουν σε μουσικά σύνολα, γιατί είναι κάτι πολύ ωραίο να παίζεις μουσική μαζί με τους άλλους. Δένονται μεταξύ τους. Η εορταστική εκδήλωση έλαβε χώρα στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου, ο οποίος φωτίστηκε με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου.